Και να περάσουμε στη δεύτερη Κυριακή, την Κυριακή 13 της... Μαρτίου είναι η Κυριακή της Θρενής και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, 14-21 στίχος. Εάν γραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και μείνει ο πατήρι ημών ο ουράνιος. Εάν δεν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ο δε ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περ οι υποκριτές και οι τροποί, αφωνίζουν ζυγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Αμήν λέγω εμήν ότι απέχουσε των μισθών αυτών. Σε δεν νηστεύον, αληψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε. Όπως μη φανείς τις ανθρώπεις νηστεύον, αλλά το πατρί σου, το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, αποδώσεσαι εν το φανερό. Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπως εις και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσους και κλέπτωσε. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε εσείς ούτε βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσουσι ουδέ κλέπτωσι. Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Εδώ σε αυτή την περικοπή ο Χριστός μας διδάσκει για τρία πράγματα. Πρώτον, για τη συγχώρεση, για την αγάπη. Δεύτερον, για την νηστεία. Και τρίτον, για τον πλούτο. Εγώ όμως θα σταθώ, αγαπητοί Απόστολε, στο πρώτο, για την συγχώρεση, για την αγάπη. Εδώ ο Χριστός μας διδάσκει ότι εάν εσείς ως άνθρωποι θα συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων που έκαναν σε εσάς, έτσι και ο πατέρας σας, ο ουράνιος, θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα. Αν εσείς όμως δεν θα συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα. Έτσι εδώ δέρνει την ανθρωπότητα σε μια μεγάλη κρίση. Αυτή είναι η κρίση που υπάρχει και περιπαντώ σήμερα. Όχι κρίση που είναι κρίση υλικά πράγματα, αλλά πνευματικά πράγματα. Βλέπουμε αδελφός με τα αδελφού, γονείς με παιδιά, συγγενείς να είναι μαλωμένοι και τους ακούς να λένε ότι εγώ δεν το συγχωράω αυτόν ούτε σε αυτήν τη ζωή ούτε στην άλλη ζωή. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και να αγαπάμε το Θεό, διότι λένε μεν ότι αγαπάν το Θεό, αλλά δεν αγαπάν τον συνάνθρωπό τους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχη 20-21, μας διδάσκει τους εξής λόγους. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησες την, ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε πώς δύναται αγαπάν, και ταύτη την εντολήν έχουμε από αυτού, είναι ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδερφόν αυτού. Εάν κανείς λέγει ότι αγαπάω τον Θεό, είμαι θεοσιοβούμνος, το σέβομαι, πιστεύω στο Θεό, διαβάζω το Ευαγγέλιο, εξομολογούμε, κοινωνώ, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον αδερφόν του, είναι ψευταράς, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και είναι ψευταράς, διότι ενώ δεν αγαπάει τον αδερφόν του που τον είδε και τον βλέπει πάντοτε, πώς μπορεί να αγαπήσει τον Θεό που ποτέ δεν τον είδε? Και αυτήν την εντολή μας έδωσε ο Χριστός εδώ επί της γης, ώστε όποιος θέλει να αγαπήσει τον Θεό να αγαπάει και τον αδερφόν του. Έπειτα πρέπει να στρέψουμε και στον Χριστό. Τι έκανε ο Χριστός? Έδειξε το μεγαλύτερο παράδειγμα στην ανθρωπότητα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 23ο κεφάλαιο, 34 στίχο, εκεί λέγει ότι τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν οι σταυρωτέ του έβαζα με το σφυρί τα καραφιά στα χέρια του, στα πόδια του και στην καρδιά του, ο Χριστός προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα και έλεγε «Πάτερ, άφησε αυτής, ου γαρίδα σε τυπούσε. Πατέρα, συγχώρεσέ τους,
διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στο 7ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, 60 στίχο εκεί, μας διδάσκει όταν τον πετροβολούσαν και πρόκειτο να πεθάνει, να παραδώσει το πνεύμα του στο Χριστό και είπε «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου» και μετά προσευχήθηκε και είπε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην. Κύριε, συγχώρεσέ τους ότι δεν ξέρουν τι κάνουν, να μην λογαριάσεις τίποτε την αμαρτία που έκαναν σε μένα». Έτσι, αν δεν θα συγχωρήσουμε τα σφάλματα που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά μας σφάλματα. Για να γνωρίσουμε καλύτερα, αγαπητοί Απόστολε, ότι εάν εμείς δεν θα συγχωρήσουμε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, ούτε ο Χριστός θα συγχωρήσει τα δικά μας, θα αναφέρω μια παραβολή που λέει ο Χριστός στο 18ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων, στίχη 23-35. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος ρώτησε τον Χριστό και του είπε «Κύριε, πόσες φορές θα σφάλει ο αδελφός μου σε μένα και είμαι υποχρεωμένος να το συγχωρήσω έως 7 φορές» και ο Χριστός του λέγει «Δεν σου λέω εις 7 φορές αλλά 77 φορές το 7». Δια τούτο του λέγει «Μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος θέλησε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του. Και όταν τον έφεραν κοντά του έναν δούλο που του χωριστούσε 10.000 τάλαντα, δηλαδή σημερινά λεπτά χρήματα περίπου 5,5 δις ευρώ. Και επειδή ο δούλος δεν είχε να τα πληρώσει, ο βασιλιάς διέταξε να πωληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντα που έχει για να εκπληρώσει το χρέος. Έπεσε λοιπόν ο δούλος στα πόδια του βασιλιά, τον προσεκίνησε, τον παρικάλεσε και του είπε «Κάνε υπομονή και όλα που σου χωστάω θα σου τα πληρώσω». Σπλαγνίστηκε ο βασιλιάς επί του δούλων εκείνων και τον άφησε ελεύθερο, αλλά και το χρέος του το εχάρισε. Όταν ο δούλος εκείνος έφυγε από προσώπου του βασιλιά, στον δρόμο συνάντησε ένα σύνδολόν του που το χρωστούσε 100 δενάρια, δηλαδή σημερινά λεφτά περίπου 180.000 ευρώ. Και αφού τον έπιασε από το λαιμό με σκοπό να το πνίξει, του είπε «Γλίγορα βγάλε να μου πληρώσεις το χρέος». Έπεσε λοιπόν ο σύνδολός του στα πόδια του, τον προσεκίνησε, τον παρεκάλεσε όπως και ο ίδιος παρεκάλεσε τον βασιλιά και του είπε «Κάνε υπόμονη και όλα όσα σου χρωστάω θα σου τα πληρώσω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά τον έβαλε στη φυλακή μέχρι εκπληρώσει το χρέος. Όταν το έμαθαν οι άλλοι σύνδολοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και τα είπαν στο βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς τον κάλεσε και του είπε «Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος αυτό που μου χρωστούσες σου το εχάρισα επειδή με παρεκάλεσες. Λοιπόν, δεν έπρεπε και εσύ να συγχωρήσεις και να ελεήσεις το σύνδολό σου όπως και εγώ σε ελέησα». Και θυμώθηκε, λέγει ο Χριστός, ο βασιλιάς επί του δούλων εκείνων και τον παρέδωσε σε εκείνους που βασανίζουν και να το ρίξουν στη φυλακή μέχρι εκπληρώσει όλο το χρέος. Και αφού είπε αυτή την παραβολή, τελείωσε ο Χριστός με τους εξής λόγους: «Έτσι θα κάνει και ο πατέρας μου ο επουράνιος σε όλους εσάς, εάν εσείς δεν θα συγχωρήσετε τα σφάλματα των αδελφών σας από την καρδιά σας». Έτσι, με αυτήν την περικοπή πρέπει να γνωρίσουμε πολύ καλά ότι όποιος μισεί τον αδελφόν του, μισεί τον ίδιο τον εαυτόν του. Αυτά. Μάλιστα. Θα μπορούσα να πω ότι αυτή η περικοπή είναι συνδεδεμένη με την προηγούμενη της μελούσης κρίσεως. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι
Ορίστε, αυτά που θέλεις Θεέ μου, εγώ στη ζωή μου τα έκανα. Συνάντησα τον συνάνθρωπό μου και όσο μπόρεσα τον στήριξα. Όμως δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται και μία ακόμη προϋπόθεση. Να έχουμε όλη τη διάθεση να συγχωρούμε αυτούς που μας βλάπτουν. Και πόσο καλά το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος τον ύμνο της αγάπης. Όταν μας λέει, για να ακούσουμε λίγα από αυτά. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 13ο κεφάλαιο, ο Παύλος λέγει εκεί, «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δε με έχω, γέγονα χαλκός ηχών, οικίβανον αλαλάζον». Που σημαίνει, εάν όλες τις γλώσσες του κόσμου ξέρω να τις μιλήσω, αλλά ξέρω ακόμα και τη γλώσσα που μιλάνε οι άγγελοι, εάν όμως δεν αγαπώ τον συνάνθρωπό μου, μοιάζω σαν έναν γκαζουτινικέ που το χτυπάνε οι άνθρωποι και βοήζει, και σαν ένα μουσικό όργανο που δεν δίνει την σημασία της φωνής. Και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με τη στάνην αγάπη δε με έχω οδένη μη. Και αν ακόμα λέγει ο Παύλος, έχω χαρίσματα προφητείας και γνωρίζω όλη τη γνώση, τα πάντα, και αν έχω ακόμα μεγάλη πίστη, ώστε με την πίστη μου να γκρεμίσω όρη και βωνά. Όμως δεν έχω την αγάπη, τίποτα δεν έχω. Και συνεχίζει παρακάτω ο Παύλος που δεν μας παίρνει ώρα. Έτσι, να μην προχωρήσουμε, γιατί δεν θα προφτάσουμε να κάνουμε την παρουσίαση και των υπολείπων περικοπών.